Πίσω, παιδιά, χίλια συγγνώμη για, για αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Κάποιο πρόβλημα με τον πάροχο υπάρχει. Ένα hook θα αποφύγει ο Λολέος. Για να δούμε από πίσω τώρα. World Lady όλοι είναι πάνω στον Σάιν, ο οποίος θα εξαϊλωθεί από τον Πάντα. Λολέος μένει συνέχεια ζωντανός. Εκείνο ο Σάιγκο θα πιάσουν τον Deep Homer, ο οποίος θα προσπαθήσει να σκοτώσει τον Λολέο. Θα το καταφέρει. Deep Homer προσπαθεί να ξεφύγει. Εκεί ακολουθεί ο World Lady. Τώρα θα κάνει και το All In. Άλλο ένα kill για τον World Lady. Dominant προσπαθεί να ξεφύγει. Θα φλασάρει ο τρίτο, θα πάρει αυτοκίλ. Αυτοκίλ πήγε 2 λοιπόν για 2. Και τώρα οι Different Dimension θα καταδιώξουν να σκοτώσουν τον Νίκο, ο οποίος θα πέσει από τον Warrior Lady, ο οποίος έχει τώρα τον blue buff. Άλλον Σάικο θα πεταχτεί να πάρει αυτό το kill, θέλει αυτό το extra kill. Οχτώ 7 λοιπόν, Different Dimension συνεχίζουν μπροστά. Μόγουαρθ με Τίριντους θα πάρουν άλλο ένα blue buff, το οποίο φυσικά θα πάει στον Τίριντους. Την ίδια στιγμή που η ομάδα των TRC θα ξανακάνουν ένα Drake Call, δεν είναι κάποιος εκεί για να το κλέψει. Λολέος δεν θα το καταφέρει, δεύτερος δράκος στους TRC, οι οποίοι συνεχίζουν να παίρνουνε. Να παίρνουνε ακόμα ένα Drake stack, παρόλο που βρίσκονται πίσω στο score και πίσω στα goals, έχουν δύο towers και έχουν πάρει αυτό το δεύτερο δράκο. Το 7, πάντα τη φαίνεται μέσα μπροστά. Τώρα ο Dominant εκεί θα πιαστεί από τον Tyrindus, ο οποίος θα πιαστεί από τον World Lady. Δεν γίνεται όμως κάτι. Λολέος και αυτός θα κλειστεί από Mowarth και και φυσικά τον Deep Homer. Θα πάρουν λοιπόν δύο kills εδώ οι TRC. Οι Different Dimension δεν καταφέρανε να κρατήσουν το προβάδισμα για αρκετή ώρα. Dominant πιάστηκε από τον Tyrindus, ο οποίος κάνει πάρα πολύ damage πλέον. Morel on Omicron και στον bot Shaina, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί καθόλου σε όλο το παιχνίδι. Απλά κάθεται στον bot lane και φαρμάρει. Έχει καταφέρει και πήρε τώρα το tower. 0-2-2 για τον Dominant, 2-0-0 για τον Panda, 1-5 για τον Lolero, 3-2 για τον Anon Psycho, 2-0-4 για τον Warrior Lady. Απ' την άλλη 1-3 για τον Deep Homer, 1-0-5 για τον Mowarth, 6-2 για τον Tyrindus, ο οποίος είναι το βαρύ πυροβολικό των TRC. Απ' την άλλη 1-2 μόνο για τον Botlane και τον Nico. Νίκο τώρα θα πιαστεί από έναν Psycho και World Lady, θα παίξει το ult εκεί, έρχεται και ο Tyrindus. Έχετε Tidal όμως από τον Panda, θα διαλύσει το αντίπαλο team. Mowarth δεν μπορεί να ξεφύγει για κανένα λόγο, θα πέσει double kill για τον άλλον Psycho. Και τώρα οι Defender Mason μπορούν να συνεχίσουν κάτι παραπάνω. All in από τον Lolero πάνω στον Shine, θα παίξει το Ignite για να δούμε αν θα μπορέσει να περάσει κάποιο spell. Ο Lolero's δεν θα καταφέρει να κάνει το All in πάνω στον αντίπαλο Maxman. Defender Mason ξαναπαίρνουν προβάδισμα. Μόλις 500 gold στο 20 λεπτό. Το σκορ λοιπόν παραμένει υπέρ της ελληνικής ομάδας, ωστόσο τα 3-1 towers που έχουν οι TRC είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δέκατια λοιπόν, Different Dimension έχουν το προβάδισμα των 600 gold. Από την άλλη, τώρα ο Tyrindus έχει βγάλει Deathfire Grasp και αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική ομάδα. Λολέρος θα πάρει και αυτός το blue buff τώρα. Μια στιγμή που World Lady Panda και Dominant ετοιμάζονται να πιέσουν λίγο στο mid tower, δεν θα το καταφέρουν καθώς ήδη βρίσκονται εκεί ο Νίκο με τον Tyrindus και τον Mowarth. Πιο πίσω ακριβώς ήταν και ο Shaina.
19 λοιπόν το σκορ στο 21ο λεπτό. 1-3 στα Towers. 2 δράκι για τους TRC. Different Dimension ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πάνε το παιχνίδι εκεί που θέλουν. Νίκο δέχεται damage από το Lolero. Από την άλλη όμως, τι φαίνεται μέσα τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν gates. Έχουν αφήσει τον Dominant να φαρμάρει, ο οποίος Dominant ενώ για αρκετή ώρα ήταν λίγο πίσω από τον Σάινα, τώρα ξαφνικά δείτε πόσο μεγάλη διαφορά έχει αναπτύξει. 0-2-2 για τον Dominant, 0-1-0 για τον Σάινα. Νίκο προσπαθεί να κάνει clear στο Drake side. Ο Baron είναι up 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα για τον, για τον Δράκο. Ντόμινα θα προλάβει να σπάσει το ward. Δέκαλια λοιπόν, συνεχίζει το σκορ και έχουμε απόλυτη σοπαλία στα gold. Με τους Different Dimension να βρίσκονται πίσω με δύο Towers και δύο Drakes. Παρόλο το πολύ δυνατό ξεκίνημα με το First Blood και το δεύτερο kill που πήρανε με τον Anon Psycho, δεν καταφέρανε να συνεχίσουν την ίδια υπεροχή. Τώρα ο Tidus εκεί θα πιαστεί από τον Warrior Lady και τον Panda. Ωστόσο θα καταφέρει να ξεφύγει με τα charge από το ult και θα δούμε αν ο Mogwar θα μπορέσει να ξεφύγει. Θα πάρει το Latin από τον Νίκο και θα πέσει νεκρός λοιπόν ο Panda. Δέκα-δέκα λοιπόν μειών οι TRC και έχουν πάρει αυτή τώρα το προβάδισμα των 700 gold. Clear λοιπόν στο Drake site για τους DD, οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν position για να κάνουν κάποιο fight εκεί. World Lady είναι αρκετά tanky με Frozen Heart και Rod of Ages τώρα. Μόγαρ θα πιαστεί από τους Defender μέσα, εκεί όμως πηγαίνει ο Warrior Lady, είναι δύσκολα. Θα πάρουν τον Δράκο και τώρα έχουμε ένα fight για να δούμε αν ο Psycho θα προσπαθήσει να κάνει το lean. Μόγαρ έχει κολλήσει κατευθείαν πάνω στον Dominant, δεν θα καταφέρει να τον κλείσει το Cataclysm. Ένας νεπρός νεκρός, ο Tyrant είναι νεκρός, Νίκο είναι αρκετά χαμηλά, θα προλάβει να ξεφύγει. Ο Lolero θα πάρει το kill λοιπόν, double kill για τον Lolero, ο οποίος συνεχίζει. Ένα kill πηγαίνει και στον Dominant, τρεις λοιπόν νεκροί για τους TRC αυτή τη στιγμή με τους Defender Dimension να έχουν την υπεροχή. Πάντα θα φάει το ulti από τον Σάινα για να σώσει τον συμπαίκτη του. 13-10 Different Dimension παίρνουν ξανά το προβάδισμα. 1100 gold μπροστά η ελληνική ομάδα. Τώρα έχουν πάρει και τον πρώτο τους Δράκο. 1-2 λοιπόν στα Drakes. Από την άλλη η ομάδα των TRC, όπως είπαμε, είχε το προβάδισμα. Σε αυτό το team fight όμως οι Different Dimension παίξαν εξαιρετικά και καταφέρουν τώρα να πάρουν και ένα Tower και τον Δράκο. Ήταν worth it δηλαδή. 2.000 γκολ τώρα μπροστά οι Έλληνες παίχτες και συνεχίζουν σε αυτή τη μονομαχία. Πρώτο παιχνίδι λοιπόν του τελικού του Monthly Final Nordic East. Για να δούμε ποιο θα είναι το πλάνο της ελληνικής ομάδας και ποιο φυσικά θα είναι το πλάνο των TRC ώστε να αντιμετωπίσουν την ελληνική ομάδα. Τι φαίνεται μέσα, όπως είπαμε, θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την νίκη. Τώρα τι φαίνεται μέσα, ίσως θα περάσουν σε κάποιο siege ή θέλουν να πάρουν απλά possession και να καταφέρουν να δημιουργήσουν μια δυσμενή κατάσταση για τους αντίπαλους τους. Θυμίζουμε 3 τα towers για τους TRC, 2 για τους Defend Dimension, 2 δράκι για τους TRC, 1 για τους DD, αλλά οι Defend Dimension είναι μπροστά στα kills.
εξαιρετικό το fight που παίχτηκε πριν από την ίδια ομάδα. Ο Τίριους δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Έπεσε σε κλάσμα δευτερολέπτου μια στιγμή που ο Μόουαρθ είχε κολλήσει πάνω στον Dominant, αλλά δεν τον έπιασε μέσα στο κατακλείσμα. Δεκατρία-10 λοιπόν, οι defenders συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα, 1200 gold η διαφορά των δύο ομάδων, πολύ μικρή, ένα tower τώρα θα πέσει ξανά και οι defenders θα ισοφαρίσουν τώρα ο Νίκο με τον deep homer, εκεί, εκεί είναι κοντά και ο Panda, μια στιγμή που ο Tyrdus θα συναντηθεί με τον Warrior Lady, δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι εκεί, ο Tyrdus έχει κολλήσει, deep homer δέχεται τώρα damage από τον Dominant, Mowarth δεν μπορεί να κάνει το combo, Dominant είναι εκεί, 1-2-4 για τον Dominant, 0-1-0 για τον αντίπαλό του τον Σάινα. Πάντα τώρα θα πιαστεί για να δούμε ένα title θα έρθει από τον Πάντα ο οποίος το φλασάρι θα πέσει από τον Σάιν ο οποίος πήρε το πρώτο του kill. Άνον Σάικο θα κάνει το ulti, εκεί είναι δύσκολο, θα γίνει το κατάκτημα από τον Μόουαρθ, δεν θα πιάσει τον Άνον Σάικο ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει ό,τι παραπάνω μπορεί. Έρχεται και το ulti από τον Σάινα, Dominant προσπαθεί να βοηθήσει τον Άνον Σάικο, δεν θα συνεχίσουν οι TRC. Δεκατρία-11 πήραν ένα kill οι TRC, οι οποίοι δείχνουν ότι είναι ξανά κοντά στο παιχνίδι. Τώρα ο Warrior Lady πρέπει να αποφύγει εδώ το charm, καθώς είναι τρεις αντιπαλούς θα αποφύγει το charm ο Warrior Lady. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα γυρίσει κιόλας να κάνει και damage τους αντιπαλούς όσο μπορεί τέλος πάντων. Πάντα υπέρ, της, υπέρ των different dimension. Απ' την άλλη οι TRC προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και φυσικά το έχουν καταφέρει με στιγμής, κρατούνται πολύ κοντά στο παιχνίδι. 3-3 στα towers, 2-1 στα drakes η ομάδα των TRC. Για να δούμε αν δείχνει μέσα να προσπαθήσουν να κάνουν ακόμα ένα call για δράκο σε 20 δευτερόλεπτα που βγαίνει ο Drake. Είναι όλοι εκεί. Φυσικά το ίδιο πράγμα ισχύει και για την ομάδα των TRC. Πάντα προσπαθήσει να κάνει ένα engage εκεί. Νίκο θα δεχτεί damage και από τον Λολέρο. Την ίδια στιγμή που δείχνει μέσα να προσπαθούν να πάνε για τον Drake, η ομάδα των TRC θα κατευθυνθεί προς το mid tower. Warrior Lady δεν μπορεί να περάσει πάνω από το trap. Ένα charm drop που έχει γίνει. Δεν υπάρχει τώρα το charm για να κάνουν κάποιο engage η ομάδα των TRC, ωστόσο οι defender μέσων είναι αρκετά μακριά και δεν μπορούν να κάνουν αυτή το πρώτο βήμα. Κάνουν το call λοιπόν για τον Baron, εκεί όμως που δεν μπορούν να συνεχίσουν καθώς οι defender μέσων είναι κοντά, ίσως να ήταν κάποιο bait. Λολέρος εκεί που πάει είναι δύσκολα, πιάστηκε ο Λολέρος στο τσάν και θα διαλυθεί από την ομάδα των TRC. Τώρα ο είναι μέσα σε όλους. Έχετε το title wave από την ομάδα, θα σηκώσει 3 άτομα στον ένα. Νίκο είναι νεκρός. Ντόμινα δεν έχει φύγει έξω από το κατακλείμα, θα σκοτώσει άλλον αντίπαλό του. Οι Diverde Mason τώρα εδώ έχουν 3 νεκρούς αντίπαλους. Απ' την άλλη, μόνο Σάινα πάντα προσπαθεί να ξεφύγει. Homer είναι μόνος του με 3. Δέστε πόσο damage αντέχει, αλλά είναι νεκρός. Diverde Mason λοιπόν 4 άτομα σε αυτό το fight και θα κάνουν το call για να πάρουν αυτό τον Βαρόνο. Την στιγμή που ο Σάινα δεν κατάφερε καν να πλησιάσει μετά από τον damage που δέχτηκε. Δεκαεφτά-δώδεκα, οι different dimension παίρνουν λοιπόν και το Βαρόνο και κάνουν σημαντικό βήμα
στο να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Τώρα ο Dominant θα πάει στο ένα εναντίον ενός με το Σάινα. Για να δούμε. Ο Σάινα δεν νομίζω να μπορέσει να ξεφύγει. Dominant θα φλασάρει, θα διαλύσει τον αντίπαλό του. Ο Σάινα, όπως είπα, σε όλο το παιχνίδι παίζει παθητικά. Δεν μπορεί να μπει καν μέσα στο παιχνίδι για να παίξει απέναντι στον Dominant. Dominant τώρα πλέον αρχίζει και βγάζει πάρα πολύ damage. Και φυσικά όσο παίρνει αυτό το boost, είναι πολύ καλό για την ελληνική ομάδα. Άνων Σάικο και Warrior Lady δεν έχουν κάνει call για δράκο. Πολύ λογικό, καθώς ήξεραν ότι είναι αριθμητικά μειονεκτικά εκείνο το σημείο. Ίσως να καθυστερήσουν τους αντίπαλους για να μπορέσουν να κάνουν κάποιο, να έρθει ο Λολέρος με τον Dominant, η οποία είναι αρκετά μακριά. Ο δράκος ήδη ξεκινάει τώρα. Θα γίνει το teleport από τον Warrior Lady, ο οποίος θα κάνει κατευθείαν το engage πάνω στον Mogwarth, ο οποίος είναι πολύ χαμηλά. Warrior Lady τανκάρει πάρα πολύ damage εκείνο. Deep Home, ο οποίος παίρνει παραπάνω damage. Μπορεί και να δούμε ένα hook πάνω στον Warrior Lady. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ο Νίκο. Different Dimension πήραν τώρα position πάλι πάνω στο Drake. Θα πάρουν λοιπόν και το Drake. Δεύτερο λοιπόν Drake buff λοιπόν για τους Different Dimension. Το 8-12 λοιπόν, Different Dimension έχουν τώρα τον Baron και φυσικά έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα για να πάρουν αυτό το παιχνίδι προς το μέρος τους. Αν ο Σάιο και ο Λερός κατευθύνονται προς το top, θα πάνε για εκείνο το τεράστιο wave που έχει. Την στιγμή που ο Panda έχει κάνει reveal τον τύρι τους, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Warrior Lady είναι στο mid για να πιέσει. Τώρα ο Dominant ανεβαίνει και αυτό στο top. Όλη η ομάδα των Different Dimension θα κατευθεί προς το top lane, λογικά για να κάνουν κάποιο push. Warrior Lady προσπαθεί να κρατήσει μακριά τον Deep Homer και θα το καταφέρει. Δεν μπορεί να το σκοτώσει με βάση αυτό το damage που έχει ο Warrior Lady. Απ' την άλλη όμως ξέρει ότι δεν μπορεί να πεθάνει κιόλας από τον Deep Homer. Θα καταφέρει ωστόσο να πιέσει το wave για να πάει να κάνει damage στο mid tower, την στιγμή που οι υπόλοιποι Different Dimension θα προσπαθήσουν να στήσουν κάποιο trap. Τώρα εκεί ο Warrior Lady θα κάνει το all-in πάνω στον Tyrant, θα ανοίξει και ulti μέσα στο tower. Tyrant έχετε το tidal wave, θα σηκώσει στον αέρα την αντίπαλη ομάδα. Ξανά ο Warrior Lady θα κάνει το engage, εκεί πιάστηκε μέσα στο tower. Kill από τον Tyrant. Τώρα εδώ αυτό το fight ήταν άσχημο για τους Different Dimension, πρέπει να φύγουν μακριά. Dominant έχει το exhaust πάνω του, τώρα θα γυρίσει για να περάσει damage. Deep Homer είναι νεκρός. Dominant θα πάρει ένα εκπληκτικό kill. Για να δούμε, τώρα συνεχίζει. Mogwarth είναι νεκρός και αυτός. Dominant σκοτώνει ό,τι βρει. Πρέπει να φύγει από εκεί πέρα, να μην φάει άλλο damage tower. Και εδώ οι Different Dimension θα ξαναπάρουν άλλα 3 kills. Με τον Dominant να μην έχει κανένα πρόβλημα. Σάινα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Tyrant τώρα είναι η μόνη ελπίδα των TRC, αν μπορέσει να πιάσει τον Dominant. Αλλά δεν θα καταφέρει να κουαπρίζουν από τον Panda. Θα δείξει το δρόμο και τώρα ο Σάινα προσπαθεί να ξεφύγει. Dominant δέχεται πάρα πολύ damage, θα πάρει το tower, θα πάρει και το kill, θα κάνει το ace, θα σπάσει το tower και θα πάρει και το inhibitor. Different Dimension λοιπόν τώρα εδώ πατήσαν γκάζι και δείχνουν στους αντίπαλους τους ποιος είναι αυτός που έχει την υπεροχή σε αυτό το παιχνίδι. Σημαντικά αυτά τα plays που έγιναν από την ελληνική ομάδα και εξαιρετικό το Aqua Prison του Panda, το οποίο διέλυσε τον τύρι τους, καθώς από εκεί χρειάστηκε μόλις ένα hit από τον Dominant για να πέσει νεκρός. 23-14 λοιπόν, Different Dimension πατήσαν τώρα γκάζι και τώρα είναι όσο καλύτερα γίνεται. Ετοιμάζονται λοιπόν να πατήσουν ακόμα περισσότερο. Θα πάνε λογικά κάποιο άλλο σημείο ή από τον bot ή από το top. Την στιγμή που ο Άνων Σάικο βρήκε τον Νίκο, δεν θα συνεχίσει καθώς ακριβώς από πάνω έχει τον Deep Homer. Έχετε και ο Mogwarth για να δούμε Άνων Σάικο 1-2. Εκεί νομίζω ότι ο Άνων Σάικο έπρεπε να φύγει μακριά, πιάστηκε στο hook από τον Νίκο. Για να δούμε, προσπαθεί να κάνει ό,τι παραπάνω μπορεί ο Άνων. Θα πάρει ένα kill για να δούμε αν θα καταφέρει να μείνει ζωντανός. Καθυστερεί τους αντιπάλους τους πάρα πολύ Άνων Σάικο. Εκεί έρχεται το Tidal Wave, τον Πάντα θα σηκώσει τον Deep Homer. Για να δούμε αν ο Άνων Σάικο συνεχίζει να είναι ζωντανός. Εκεί έρχεται τον Dominant, ο οποίος δεν θα αφήσει κανένα ζωντανό. Deep Homer θα πετάξει 4 άτομα στον τοίχο, αλλά από εκεί και πέρα πώς θα ξεφύγει Dominant με double buff. Θα δείξει στον Deep Homer την κρύο οθόνη. 26-14 με τους Different Dimension να συνεχίζουν πάρα πολύ. Την στιγμή που ο Tyrant θα κάνει πάρα πολύ damage στο Λολέρο και θα τον σκοτώσει. 26-15 λοιπόν, ο Tyrant προσπαθεί μόνος τόσο μπορεί παραπάνω. Τώρα ο Dominant δεν θα πιαστεί, αποφεύγει και το charm. Ο Dominant γνωρίζει από τη μία ότι αν πιαστεί σε κάποιο charm είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσει. Από την άλλη όμως ξέρει ότι άμα δώσει 3 hits σε κάποιο αντίπαλό του, πιθανότατα να έχουν θύματα η ομάδα των TRC. Ωστόσο, αυτό έχει σημασία το πώς θα εξελιχθεί από το fight. Την ίδια στιγμή Warrior Lady έχει πάρει ένα tower στο top, κάνει το split και συνεχίζει να πιέζει.
την υπόλοιπη ομάδα των Different Dimension είναι στο bot και προσπαθούν να κάνουν το split και αυτή. WorldLady τώρα θα φύγει. Είδαμε τον Anon Psycho, ο οποίος άντεξε τόσο πολύ damage από Mogwarth και Homer. Εκπληκτικό αυτό. Ήταν και ο Νίκο, ο οποίος έκανε τα hooks. Νίκο πέθανε εν τέλει από τον Anon. Από την άλλη, μετά ο Anon Psycho κατεύθυνε τους αντιπάλους στο σημείο που ήθελε. Ήρθε η υπόλοιπη ομάδα του Different Dimension και κάνανε ένα πολύ καλό team fight και διαλύσανε τους αντίπαλους. Bansees λοιπόν για τον Anon Psycho. Last Whisper πιο νωρίς για τον Dominant. Black Cleaver για τον Lolero. Rabatons για τον Dirtus. Και τώρα ο Σάινα θα βγάλει τον Bloodthirster. Μόλις τώρα ολοκλήρωσε το τρίτο item ο Σάινα. Ο Dominant έχει ήδη 4 item. Άρα αυτό σημαίνει πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους δύο Marksman. Dominant 16.000, 12.500 μόλις για τον Σάινα, ο οποίος παρόλο που είναι μπροστά στο farm έχει μείνει αρκετή ώρα για να φαρμάρει. Έχει ξοδέψει αρκετή ώρα μόνος του για να κάνει το farm. Από την άλλη όμως οι Different Dimension, όπως είπα, δεν αφήσανε κανέναν τρόπο στους αντίπαλους τους για να κάνουν κάτι παραπάνω. 26-15 τώρα οι DD κατευθύνονται όλοι μαζί προς το top tower. Θέλουν να πάρουν ακόμα ένα tower, το 7ο tower για την ομάδα τους. Προσπαθούν να προκάνουν όσο παραπάνω γίνεται. Ίσως να κερδίσουν και δευτερόλεπτα για τον Drake ή τον Baron. Έχουν την περιοχή, καθώς και το mid είναι σπασμένο τον inhibitor και θα αρχίσει να πιέζει συνέχεια σιγά σιγά. Για να δούμε, Νίκο θα κάνει ένα hook, δεν θα πετύχει κάποιον. Dominant δεν ανησύχησε. Άκουα πίσω να τον πάντα, θα πιάσει τον Mogwarth, θα περάσει ο Dominant ένα skill. Τώρα όλοι πάνω στον WorldLady, ο οποίος θα ανοίξει το ult, έχει το Tidal Wave, θα σηκώσει το αντίπαλο team στον αέρα. Άλλο να κατακλείσουμε με στόχο τον Dominant. Different Dimension συνεχίζουν να είναι ζωντανοί. Lolero είναι πολύ χαμηλά, έχει δεχτεί πάρα πολύ damage. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ζήσει. Θα ζήσει ο Lolero. Dominant τώρα είναι μπροστά από όλους, σαν είναι η ασπίδα για την ομάδα του. Ωστόσο, Different Dimension θα καταφέρουν να πάρουν αυτό το tower. Και άλλο ένα tower θα πέσει μέσα στο base των αντίπαλών τους. Στο Nexus Tower λοιπόν, Different Dimension είναι αρκετά δυνατή και με το 26-15, 8-4 στα Towers δείχνουν ότι μπορούν να πάρουν το παιχνίδι. Τρίτος δράκος λοιπόν για τους Different Dimension, οι οποίοι έχουν πάρει τρομερή υπεροχή και τώρα σίγουρα θα κατευθύνουν προς τον Baron για να μπορέσουν να διώξουν τους αντιπάλους από εκεί. Προς τα εκεί κατευθύνεται και ο Mogwarth, ο οποίος δεν έχει το υπόλοιπο team μαζί του, καθώς το mid, όπως είπα, πιέζει ασταμάτητα. Τώρα θα γίνει το respawn σε λίγο, οπότε οι Different Dimension θα έχουν τον χρόνο να κάνουν λίγο ακόμα το παιχνίδι τους. Ρολέρος και Anon Psycho κατευθύνονται και αυτοί προς το Drake. Εκεί όμως είναι και η ομάδα των TRC, εδώ θέλει προσοχή για τους DD. Σάινα εκεί, αν πιαστεί από τον Anon Psycho θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέφυγε ο Σάινα. Αν πιανόταν εκεί από τον Anon Psycho θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για το μάξιμα της ομάδας των TRC. Ωστόσο ο Warrior Lady βρίσκεται πάνω από την πλευρά του Βαρόνου και περιμένει με το positioning να καταφέρει να διώξει το αντίπαλο από μακριά. Την ίδια στιγμή που ο Tyrindus είναι στον μπρας, δεν έχει γίνει αντιληπτός από κανέναν. Για να δούμε, πάντα και Anon Psycho ξεκινάνε. Τώρα κατευθύνεται ο Dominant και ο Lolero. Πάντα εκεί που πηγαίνει είναι δύσκολα τα πράγματα. Mogwarth θα γίνει reveal από τον WorldLady, ο οποίος προσπαθεί να κατέσει το Mogwarth μακριά. Είναι εκεί και ο Νίκο. Ο WorldLady έχει βρει τους αντιπαλούς τους. Για να δούμε αν ο Mogwarth θα μπορέσει να κάνει το engage μέσα στο Βαρόνο. Δεν τον αφήνει ο WorldLady όμως, τον έχει καθυλωμένο. Τώρα ο Dominant θα βγει, δεν θα αφήσει τον Mogwarth να κάνει κάτι παραπάνω. Για να δούμε, ο Anon Psycho όμως μόνος του θα πάρει τον δράκο, θα φλασάρει κιόλας μακριά. Τώρα ο Νίκο εκεί είναι που θα πέσει νεκρός. 27-16, άλλο ένα kill που θα πάει στον Lolero. Και ο Deep Homer προσπάθησε να κάνει το split, αλλά δεν νομίζω να καταφέρει πάρα πολλά. Τώρα ο Πάντα θα φύγει κατευθείαν με τα homeguard για να κάνει το defense. Θα διώξει γρήγορα τον Deep Homer. Different Dimension νομίζω ότι πλέον έχουν πάρει αρκετά καλά το παιχνίδι, έχουν αρκετό μεγάλο προβάδισμα. Την στιγμή που ο Dominant θα πάει να πάρει το inhibitor, για να δούμε αν μπορεί ο Mogwarth να κάνει κάτι απέναντι στον Dominant. Θα κάνει λοιπόν το teleport ο Deep Homer. Dominant πρέπει να φύγει αρκετά aggressive. Τώρα θα έχει
παίξει τα πάντα. Dominant γυρνάει και θα σκοτώσει τον αντίπαλό του. Deep Homer τώρα στο ένα εναντίον ενός για να δούμε αν ο Dominant θα μπορέσει να ξεφύγει και από αυτόν. Δέστε πόσο live streak κάνει ο Dominant, δέχεται πάρα πολύ damage. Τώρα εκεί έρχεται ο Panda ο οποίος θα βοηθήσει τον Dominant για κάτι παραπάνω. Θα γίνει και το title, θα σηκώσει δύο άτομα στον αέρα και έρχεται και ο Λολέρος για να δούμε. Deep Homer προσπαθεί, δεν μπορεί να κάνει την ίδια στιγμή που ο Σάινα θα πάρει βέβαια τον kill, αλλά εδώ κάπου θα πεθάνει και αυτός από τον Λολέρο. 31-17 οι different dimensions. Πάλι συνεχίζουν να διαλύουν σιγά σιγά τους αντιπαλούς όπου μπορούν. Dominant έπαιξε εξαιρετικά ένα εναντίον δύο, ήρθε ο Panda για να τον σώσει. Και ο οποίος ακριβώς ήταν ο Λολέρος για να μαζέψει τα σπασμένα. 31-17 με έναν Nexus Tower σπασμένο για την ομάδα των TRC. Τώρα οι different dimensions περνάνε damage και στο δεύτερο Tower. Ένα flay το οποίο έκανε ο Νίκο δεν έχει μεγάλη σημασία καθώς εκεί που πιάστηκε από τον Λολέρο και από τον Warlady είναι και αυτός νεκρός. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον Τίρντους ο οποίος θα μπει μέσα στην πηγή. Ίσως εκεί θα μπεϊτάρει κάποιο τσάρμα, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Θα παίξει ο Λίν πάνω στον Λολέρο, ο οποίος πρέπει να φύγει μακριά. Εκεί, αν πιαστεί, είναι δύσκολο τα πράγματα. Θα κάνει τον knockback. Εκεί ένα άκουα πρίζον από τον Πάντα θα διώξει μακριά τον Τίρντους. Άλλον Σάικο τώρα θα προσπαθήσει να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Τσάρμ δεν θα πετύχει τον Warlady. Ο Λολέρο συνεχίζει να κρατάει μακριά τον αντίπαλό του. 1-0 λοιπόν, different dimension. Παίρνουν αυτή τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες που μας χάρισαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι παρόλο τα προβλήματα που είχαμε με το ίντερνετ. Βλέπουμε λοιπόν πολύ γρήγορα τα στατιστικά του παιχνιδιού και περνάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Different Dimension εναντίον TRC. Για τους λοιπόν, για τους ηττημένους TRC, Tiridus 16-4, Mogar 2-5-8, Deep Homer 1-8-7, Saina 3-4-1, Nico 1-9-6, για τους Different Dimension λοιπόν, Lolleros 6-8-12, 7-3-11 για τον Anon Psycho, Lady Warrior Lady 4-1-15, 12-3-9 για τον Dominant, Panda 3-2-17, εξαιρετικό παιχνίδι. Βλέπουμε λοιπόν τον Damage Dealt, πρώτος ήταν ο Dominant με 37.000 damage, ακολουθεί ο Tiridus με 34.000, τρίτος ήταν ο Lolleros με 26.585, ακολουθεί ο Warrior Lady με 26.581 και πολύ κοντά με 25.856, 25.779 ήταν ο Saina και ο Deep Homer. Τώρα μας κάνουν invite και για το επόμενο παιχνίδι.